Το περιστατικό αυτό που συζητάγαμε πριν δεν είναι ούτε μεμονωμένο, ούτε είναι το πρώτο. Είναι μέρος μιας επίθεσης σε όλα τα δικαιώματά μας και πλέον αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα, όπως είναι το σπίτι, το ρεύμα, το νερό, το φαγητό, το κράτος μας τα αρπάζει πάρα πολύ βία και φυσικά με όλους τους συνοδοιπόρους του. Έχουμε παιδιά και γονείς, σαν Ένωση Καλαμαριάς, που κάθε μέρα έχουν ένα βρόχο στο λαιμό που συνεχώς στενεύει. Θυμίζω ότι εχθές είχαμε παράσει διαμαρτυρίες για κομμένα ρεύματα. Σήμερα ξανά το ίδιο. Τη Δευτέρα έχουμε για άλλους πληστηριασμούς. Η κατάσταση αυτή αλλάζει. Και αλλάζει με την οργανωμένη πάλη και την έμπρακτη αλληλεγγύη. Σαν Ένωση, δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας για να έχουν τα παιδιά μας καλύτερο μέλλον. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, κανένα κομμένο ρεύμα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι λαϊκές οικογένειες αντιμέτωπες με πολιτικές εξαθλίωσης και οικονομικής αφέμαξης. Αυτή η επίθεση αφορά όλους μας. Δεν είναι μεμονωμένη. Απαιτούμε λοιπόν, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς και τα σωματεία, να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, χωρίς μεν και αλλά, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, και όλοι οι σύλλογοι, όλες οι ομάδες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας βρίσκονται και ενώνουν τη φωνή τους μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία, χτίζοντας μια ασπίδα προστασίας μέσα από την κοινή αγωνιστική δράση και την αλληλεγγύη. Ενάντια λοιπόν σε αυτή την κανονικότητα της φτώχειας και της ανασφάλειας και του ξεσπιτώματος, ορθώνουμε το ανάστημά μας και απαιτούμε κανένα ξεσπίτωμα λαϊκής οικογένειας. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε σήμερα έξω από τη λιμνή από τις δύο οικίες συναδέλφων μας που πληστηριάζουν το επόμενο διάστημα. Έχουμε τις δύο περιπτώσεις, τη μία στην Τούμπα και άλλη μία εδώ στην Καλαμαριά, που δρομολογείται πληστηριασμός. Έχουν παγώσει δυνατότητες μεταβίβασης κτλ. Λόγω χρεών προς το δημόσιο για 15.000 ευρώ. Έχει ακουστεί πολλές φορές η περίφημη ατάκα για βανταχτζίδες και κακοπληρωτές που φορτώνουν για τους δανειολήπτες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι λαϊκές οικογένειες αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω των δυσβάσταχτων επιτοκίων, των φόρων, της ακρίβειας που μαστίζουν στους εργαζόμενους και το λαό γενικότερα. Οι περιπτώσεις των δύο οικογενειών, των συναδέλφων, δεν είναι οι μόνες. Πρόσφατα θυμόμαστε και την περίπτωση της οικογένειας από τις ΙΚΕΣ που αποπειράται τράπεζα να την πετάξει έξω από το σπίτι της. Οι περιπτώσεις τους ξεχωρίζουν γιατί ήρθαν σε επαφή με το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Φάνηκε ότι υπάρχει οργανωμένη και συλλογική απάτηση από τους φορείς του κινήματος. Υπάρχει ελπίδα να ανατραπεί η διαμορφωμένη σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων κατάσταση. Η ελπίδα είναι στους αγώνες και στην αλληλεγγύη. Οι περιπτώσεις των συναδέλφων μας έχουν ως εξής. Στην κατοικία στην Τούμπα, τετραμελής οικογένεια με προβλήματα υγείας και μακροχρόνια ανέργους γονείς, με μόνο εισόδημα το επίδομα ΚΙΑ των 300 ευρώ, βρίσκεται με χρέη προς την τράπεζα που όπως είναι κατανοητό αδυνατεί να τα αποπληρώσει. Η τράπεζα μετέφερε το χρέος σε ΦΑΜΤ, το οποίο ήδη τρέχει τη διαδικασία πληστηριασμού. Όταν το συνδικάτο μας παρενέβη στην τράπεζα για το σπίτι την ημέρα της κλαδικής απεργίας μας, δεν έδωσα συγκεκριμένες απαντήσεις για το πού εδρεύει το συγκεκριμένο ΦΑΜΤ. Και σίγουρα δεν έδωσαν τις κατάλληλες απαντήσεις για το πώς μεταφέρθηκαν προσωπικά δεδομένα στη συγκεκριμένη εταιρεία. Από την άλλη, η οικογένεια στην Καλαμαριά κινδυνεύει για χρέη προς το δημόσιο που μόλις ξεπερνά τα 15.000 ευρώ που σωρεύτηκαν λόγω αδυναμίας πληρωμής εξαιτίας της φοροπαιχτικής πολιτικής των κυβερνήσεων που ανακάζουν πολλούς μικροεπαγγελματίες σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των μεγαλεμπόρων και την αύξηση των πρώτων υλών και των τιμολογίων ρεύματος αερίου κτλ. Να μην μπορούν να τα απεξέλθουν τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, οι γονείς του συναδέλφου περιμένουν ένα χρόνο να βγουν στη σύνταξη, χάνοντας το όποιο εισόδημα θα μπορούσαν να έχουν. Πρόκειται για πρώτες κατοικίες που αποκτήθηκαν με κόπο και εργασία χρόνων. Πρόκειται για κατοικίες μεροκαρματιάριδων που ήθελαν να φροντίσουν τις οικογένειές τους για το μέλλον τους. Οι περιπτώσεις των δύο συναδέλφων μας και των οικογενειών τους δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα του αστικού κράτους. Από τη μία, οι τράπεζες να πρημοδοτούνται και να στηρίζονται από κάθε κόμμα που κυβέρνησε όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα με τις απολύσεις εργαζομένων τους και κλεισίματα καταστημάτων, και από την άλλη να αρπάζει το λαϊκό βιός, τους κόπους και τα όνειρα μιας ζωής, χωρίς να μπαίνουν στον κόπο να υπάρξει διακανονισμός που να είναι ικανοποιητικός για αυτό που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Και παράλληλα το δημόσιο που πλακώνει στους φόρους μικροεπαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τους εργατοπαλλήλους,
δίνει αφιδώς δισεκατομμύρια ευρώ σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τους μεγαλοπαταξίδες ξενοδόχους, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες ΚΑΕ και ΒΑΕ, που χρωστάνε δις, δεν τους ζητάνε τίποτα, ενώ αυτοί που πληρώνουν 95% των φόρων, που αναφέραμε και πιο πριν, για μικροχρέη χάνουν τις περιουσίες τους. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, αφού πρόθυμα οι κυβερνήσεις νομοθετούν υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου για να είναι θωρακισμένο στους ανταγωνισμούς και αφήνουν το λαό απροστάτευτο από τα νύχια των τραπεζών και των εταιριών που αναλαμβάνουν τον ευγενή ρόλο της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Την ίδια ώρα, και έχει την αξία το αυτό, που δίνουν δις ευρώ για νατοικές δαπάνες οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικροί επαγγελματίες, μένουμε χωρίς ουσιαστική αντισυστική, αντιπυρική, αντιπλημμυρική προστασία, χωρίς γιατρούς και δασκάλους, χρήματα δηλαδή που θα μπορούσαν να διατεθούν για την προστασία της υγείας και της προστασίας του λαού, δαπανώνται για να θωρακιστούν οι υπεραλιστικοί οργανισμοί από τους αντιπάλους τους. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιλογών, ανεξάρτητα από χρωματισμό κάθε κόμματος που κυβέρνησε. Αφήνουν συνολικά το λαό χωρίς καμία ασπίδα προστασίας και στα φυσικά φαινόμενα, αλλά και στην επίθεση των επιχειρήσεων, τράπεζες, πάροχοι ρεύματος κτλ., για να αγοράζουν όπλα για τουνάντο τα σφαγεία και να εξασφαλίζουν να μην έχουν χασούρα επιχειρήσεις.